Γεια σας. Σοφία μου, ξεκινάμε με σένα. Η Στιάνα πάει σε Σιοντζουκού, στο Τόκιο. Yes. Yes. Αυτό το look είναι perfect για εκεί που πάει. Τέλεια. Με το look, definitely δεν μου αρέσει η ζακέτα. Όσο δεν ξέρω αν τα παπούτσια μου αρέσουν. Μου αρέσουν το style. Mm. Αλλά νομίζω αυτά φαίνονται like, πολλά, πολύ like, για σήμερα, like, ναι. Σύγχρονα. Ήθελα να το φέρω λίγο πιο πολύ στο τώρα, γι' αυτό δεν έφαλα κάτι που, είναι φαίνονται... πιο που φαίνεται πιο παλιό. Αυτά φαίνονται very fast για μένα. Ναι. Τι είναι το νούμερο σου? 39. Me too. Did you want to try mine on? Εν τω μεταξύ, Σοφία, τα παπούτσια αυτά είναι τόσο ωραία. Καταπληκτικά. Τα βλέπω από πριν και ήθελα να σου το πω, αλλά δεν πρόλαβα. Καταπληκτικά. Είναι φλουεβό. Είναι Canadian. Καταπληκτικά. Φλουβόγ. Ναι. Ναι. Το γνωρίζω. Έχω τα και σας. Και πάνε με τα πάντα. Να πάω ανυπόλυτη, ποτέ. Να φαίνομαι, like, σαν... Όχι, να πας να το βγάλεις εκεί. Σταμάτα μπορεί με proper κοντί κι εσύ. Δεν πειράζει. Proper κοντί. Είμαι proper κοντί. Όχι απλή κοντί. Proper. Είμαι. Α, αυτά είναι καταπληκτικά. Χαίρομαι να είμαι κοντούλα. Ναι, αγάπη μου. Όχι στη δουλειά μου. Να βγάλω το ένα. Ναι. Οκ. Ποιο έβγαλες? Κοίτα, έτσι που πέφτω. Τέλεια. You won't catch me under 5 foot, honey. Έλα, είναι τέλεια με αυτά. Είναι τέλεια. Αυτά έπρεπε να φοράς, αλλά... Έχω τα και σε άσπρα. Πρέπει να πας στο μαγαζί στο Vancouver and Gastown. I think those are so much cuter. Είναι και το ίδιο ύψος. Έλα, άλλο πράγμα. Ναι. Είναι και πιο άλλο πράγμα. You know what, I think I'm okay just with the tips μου. Εγώ προτιμώ να είμαι έτσι, actually, χωρίς παπούτσια. Ναι, μωρέ. Okay. Like, κάτι τέτοιο. Κάτι το ίδιο style, but maybe... Καταπληκτικό. Πιο ιδιαίτερο. Να σου βάλω αυτό σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Εγώ όλο κράτα το παπούτσι. Κράτα το. Αλλά πάρει και το άλλο. Εγώ πάω με ένα. Λοιπόν, Δημήτρη. Συγγνώμη, Στέλιο, συγγνώμη. Για βγάλει το σακάκι. Ναι. Έχεις κάνει φοβερή σιλουέτα. Ευχαριστώ. Και ωραίο look το από μέσα. Μου λείπει ένα-δύο πράγματα. Τσάντα δεν το συζητάμε, είναι χάλια σε αυτό το look. Γιατί το look από μέσα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Και με τα αξεσουάρ, αντί να το ανεβάσεις, το έχεις κατεβάσει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, παπούτσια, σακάκι και τσάντα το έχουν καταστρέψει. Ήθελε οπωσδήποτε ένα twist. Αυτό το look να γίνει πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο. Πιο, δηλαδή, το έκανες εποχής και έμεινες σε μια άλλη εποχή. Ναι. Θέλει οπωσδήποτε κάτι να το χαλάσει. Κάτι αναπάντεχο. Δεν έχει τίποτε αναπάντεχο. Ναι. Ωραία, πολλή δουλειά έκανες μέσα. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία. Ευχαριστώ. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Δημήτρη, πάμε σε σένα. Ναι. Άκου. Είναι πολύ ωραία η σιλουέτα πραγματικά που έχεις φτιάξει. Όλη αυτή η εμφάνιση μέσα, έτσι τοποθετείται 19ο αιώνα, είναι λίγο αμερικάνικος εμφύλιος μέσα, είναι λίγο 1860, 1965, 1880. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έκανες... Ας τη τσάντα, μην την κρύβεις, σε βλέπω, ονειρή. Εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αλλά μαζί με το μαλλί, μου κάνεις μια πρωταγωνίστρια, θα μπορούσε να είσαι Shirley Temple, ας πούμε. Ναι. Λίγο ταινία εποχής, καταλαβες. Ναι. Και του λείπει το σύγχρονο σημερινό στοιχείο. Ναι. Ωραία προσπάθεια μέσα, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Χριστίνια. Τι! Το μελετάω, γιατί ξέρεις... Εβάλε! Το πολύ πολύ να έχω τραγικό φινάλε. Τι εννοείς? Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. 10,8 τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ μπράβο. Πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις.